Η δεκαετή έδωσε φοβερή όθηση και ουσιαστικά ήταν και το μοντέλο αυτών των επιχειρήσεων, τα οποία ή θα επιβίωναν ή θα έκλειναν. Αυτή είναι μία από τις εταιρείες πραγματικά που τα κατάφερε και θα δείτε πραγματικά μια αισιόδοξη εικόνα από τον κύριο Μούτα. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν. Ήταν μια εκπληκτική χρονιά με πάρα πολλά ενδιαφέροντα καινούργια στοιχεία, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μετά την επιδημία άλλαξε πάρα πολύ και ο τρόπος που ο κόσμος πια αντιμετωπίζει το θέμα των διακοπών και της ποιότητας στις διακοπές τους, και είναι μεγάλη μας χαρά και σαν χώρα, γιατί η Ελλάδα ήταν από τους αγαπημένους προορισμούς. Αυτό έχει να κάνει και με τις κινήσεις που έκανε η πολιτεία, αλλά και με το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια το θέμα της ασφάλειας όσο αφορά τον κορονοϊό, το πώς αντέδρασε η χώρα, οι επαγγελματίες του κλάδου που κρατήσαν τις τιμές χαμηλά με πακέτα προσφορών κτλ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αλλά επίσης και με τις αεροπορικές εταιρείες που βάλαν απευθείες πτήσεις, είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε και πλήθος πάρα πολύ μεγάλο, αλλά με μια ποιοτική διαφορά. Ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που ταξίδεψαν στην Ελλάδα ιδιωτικά και όχι μέσα από τα πακέτα τα 7 ημέρα που είναι πολύ φτηνά και δεν αφήνουν και πάρα πολύ χρήμα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτή λοιπόν η ποιοτική διαφορά, η οποία βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο έντονη, και κυρίως λόγω του ότι έχουν απευθείας πτήσει από το εξωτερικό, την Ευρώπη κυρίως, προς την Ελλάδα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη καταναλωτική δαπάνη ανά επισκέπτη στην Ελλάδα. Και βέβαια από την άλλη μεριά το γεγονός που είναι ευχάριστο είναι ότι πάρα πολλά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις εστίασης αναβαθμίζουν το προϊόν τους και από πλευράς εγκαταστάσεων και από πλευράς εξυπηρέτησης. Και νομίζω ότι εκείνη το μεγάλο μυστικό, γιατί το να πάει η χώρα σε ένα καινούργιο ρεκόρ αφίξεων δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι να συνδυαστεί αυτό με ποιοτική αναβάθμιση του κόσμου που έρχεται στην Ελλάδα. Και όσο αφορά την εταιρεία μας, η εταιρεία μας αναπτύσσεται με ένα ρυθμό πολύ μεγαλύτερο του μέσου όρου της αγοράς, γιατί είμαστε μια εταιρεία που είμαστε start-up με την έννοια της καινοτομίας, και με αυτή την έννοια η ανάπτυξή μας είναι με γεωμετρική πρόοδο. Ήδη έχουμε αναπτυχθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά σε 12 χώρες και υπολογίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε και Αμερική. Άρα λοιπόν για τη δική μας εταιρεία σίγουρα τα πράγματα εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα, αλλά κατά τη δική μου άποψη το 2023, παρά τα όσα ακούω για τις ανασφάλειες που υπάρχουν όσο αφορά την Ευρώπη και το χειμώνα και την ενέργεια, εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι πλέον αγαπημένος προορισμός ανθρώπων που έχουν εισόδημα να διαθέσουν, οι οποίοι θα έρθουν πιο εύκολα στην Ελλάδα στις δύσκολες συνθήκες παρά σε μια τριτοκοσμική χώρα που ναι μεν είναι φτηνότερη, έχει ομορφιές οπωσδήποτε και είναι φτηνότερη, αλλά δεν δίνει την αίσθηση ασφάλειας που δίνει η Ελλάδα. Αν το συνδυάσουμε αυτό με το γεγονός ότι μόνο στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία πλέον και όσα γίνονται σε αυτή την προοπτική, σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το 23. Πιστεύω ότι η κατανάλωση κατά άτομο θα αυξηθεί πολύ περισσότερο, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το πόσοι παραπάνω άνθρωποι θα έρθουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε όλοι από εδώ και στο εξής.